την αθλητική ενότητα της εκπομπής Κρήτη σήμερα και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον προπονητή της Αθλητικής Ακαδημίας Μαχητικών Τεχνών Αθλόπολης, τον κύριο Γιώργο Ζαϊμάκη, και την πρωταθλήτρια, μία από τις πρωταθλήτριες της ομάδας, τη Ζένια Ξενάκη, τρίτη πρόσφατα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Καλώς ήρθατε καταρχάς για να τα... Να τα πάρουμε έτσι όλα από την αρχή, να τα πούμε, coach, να ξεκινήσουμε από εσάς και από αυτό που μόλις είπα, από τη συμμετοχή της ομάδας του Αθλόπολης στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα του Μαυροβουνίου, που υπήρξε μια συγκομιδή σημαντική, θα λέγαμε, μεταλλίων, 6 μετάλλια για την ομάδα του Αθλόπολης. Φυσικά, καταρχάς σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Να έχετε έχει μια πολύ όμορφη χρονιά, επικοδομητική για εσάς. Είναι υπέροχο όλο αυτό να ασχοληθείτε, να ασχολείστε και εσείς με τον αθλητισμό και με τον εραστηριακό αθλητισμό όπως είμαστε εμείς. Και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Όντως, ξεκινήσαμε πολύ καλά φέτος στην φετινή μας αγωνιστική σεζόν. Ξεκινώντας με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, από εκεί ξεκινήσαμε τις διακρίσεις των παιδιών, ώστε να μπορούν να ακολουθήσουν τα επόμενα πρωταθλήματα, τα διεθνή, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια και τώρα το Βαλκανικό Πρωτάθλημα που κλείσαμε αυτό. 6 μετάλλια τώρα, με 1/5 θέση και 2/1. Πολύ σημαντική εμπειρία των παιδιών σε αυτό το πρωτάθλημα. Ένα δυνατό πρωτάθλημα, δύσκολο πρωτάθλημα στα Βαλκάνια. Με πολύ χρόνο αναμονής στο να πάμε και με τα παιδιά. Ήταν δηλαδή μια εμπειρία πάρα πολύ ισχυρή για τα παιδιά και για την προσωπικότητά τους. Mm-hmm. Πάντως θα έλεγα πριν να πάω στη Ζένια, να μας πείτε και τα υπόλοιπα παιδιά, ναι, έτσι, τις θέσεις που πήρανε και τι μετάλλια κατέκτησαν, γιατί νομίζω, ναι, αξίζει αναφοράς έτσι και η σωστά παρουσία των υπόλοιπων. Να μην ξεχάσουμε κάποιο παιδί, θα το δω από το κινητό για να μην κάνω κάποιο λάθος, ναι, τώρα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ωραία. Να πούμε για την Σφακάκη την Κατερίνα και την Ανδριαδάκη την Έλενα, οι οποίες πήραν το χρυσό μετάλλιο. Mm-hmm. Είναι στο μείον 12 τα κορίτσια αυτά. Η Βασιλάκη, η Έλενα και ο Σαμιώτης, ο Γιάννης για τη δεύτερη θέση, ασημένιο μετάλλιο. Η Ξενάκη, η Ζένια, Ξενάκης Παράσχος για την τρίτη τους θέση. Ο Ζαϊμάκης, ο Μάξιμος στην πέμπτη θέση. Και ο Ανδριαδάκης, η Κασμυριλή, ο Καλαθάκης, ο Νικόλας και ο Παπαγενόπουλος, ο Αχιλλέας, που διεκδίκησαν και αυτοί, δεν πέρασαν στο μικρό τελικό. Δεν έχει σημασία, η εμπειρία ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Βέβαια, και μόνο η παρουσία. Και πολύ σημαντική, ακριβώς. Και η παρουσία είναι επίσης πολύ σημαντική. Όπως λέω και στα παιδιά, όποιος είναι άξιος και ικανός, ας πάει στα πρωταθλήματα και σμέρει τίποτα. Έτσι, έτσι. Το πιο σημαντικό, γιατί παίρνουμε άλλα πράγματα. Mm-hmm. Βασικά μας ενδιαφέρει να πάρουμε άλλα πράγματα στα παιδιά, να ενισχύσουμε την προσωπικότητά τους, να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθησή τους. Αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο. Το καλό είναι και το μετάλλιο, αλλά είναι σε δεύτερο χρόνο. Όλα σε δεύτερο χρόνο. Έτσι. Πάμε και στη Ζένια, λοιπόν. Να μας πει, Ζένια μου, καταρχάς συγχαρητήρια για αυτό το χάλκινο μετάλλιο, για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Ήσουν και στη Βοσνία πρώτη, έτσι, οπότε έχεις έτσι μια παρακαταθήκη σημαντική. Μίλησε μας έτσι λίγο για αυτή την εμπειρία σε αυτό το πρωτάθλημα το Βαλκανικό και αν το περίμενες και αυτό το χάλκινο μετάλλιο. Ήταν υπέροχη εμπειρία. Αξέχαστη, θα έλεγα. Πιο πολύ για μένα μετράει η δουλειά που έγινε πριν, παρά το μετάλλιο που κατακτήσαμε. Ουσιαστικά το μετάλλιο είναι ένα αντικείμενο, σημασία έχει εμπειρία και όλα τα εφόδια που μας έδωσε και ο δάσκαλος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, που ήμασταν καθημερινά στις προπονήσεις. Και πιστεύω ότι άξιζε να πάρουμε ένα χάλκινο μετάλλιο και όλα τα παιδιά άξιζαν να πάρουν. Και μόνο που εμφανιστήκαμε μετράει, δηλαδή το μετάλλιο ήταν συμβολικό. Mm-hmm. Σε δεύτερη ναι, μοίρα. Κύριε Ζαϊμάκη, στο Βαλκανικό αυτό πρωτάθλημα συμμετείχαν 24 χώρες, 1.270 αθλητές. Η Ελλάδα κατέκτησε την τέταρτη θέση. Αυτό από μόνο του κάτι λέει, έτσι. Το Ζίου Ζίτσου τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι βρίσκεται σε μια ανωδική πορεία σε ό,τι αφορά την παρουσία των Ελλήνων αθλητών. Κάτι που πιστοποιείται και μέσα από αυτούς τους αγώνες. Ακριβώς, ο Ζίτσου είναι ένα από τα πολύ δυνατά αθλήματα. Ανοίγει στα βαρέα αθλήματα. Επίσης, γίνεται πάρα πολύ δουλειά πίσω, στα γυμναστήρια, mm-hmm, στα ντότζο, υπό την καθοδήγηση φυσικά της Ομοσπονδίας μας, που χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να συμμετέχουν τα παιδιά στους αγώνες. Οπότε έχουμε μια ομπρέλα πολύ δυνατή πίσω, η οποία στηρίζει τους συλλόγους, στηρίζει όσο μπορεί τα παιδιά τους αθλητές, ιδιαίτερα στις μεγάλες ηλικίες. Στα πιο μικρά δεν μπορεί να,
ασχοληθεί πάρα πολύ και με το οικονομικό κομμάτι. Τουλάχιστον στα μικρά παιδιά δίνει τη δυνατότητα μέσα από τα πρωταθλήματα να διεκδικήσουν, να κερδίσουν το μετάλλιο και να συνεχίσουν στη μετέπειτα πορεία στα διεθνή πρωταθλήματα στο Βαλκανικό. Όντως το ζητούν και πέρα από την. Στον κόσμο πλέον είναι σε υψηλά επίπεδα και τέταρτη θέση στο Βαλκανικό αλλά και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πρόσφατα πάλι σε πολύ υψηλή θέση. Και η Κρήτη είναι πολύ δυνατή. Έχει πολύ δυνατούς συλλόγους σε όλη την Κρήτη, Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Και από εκεί με παγκόσμιους πρωταθλητές, με πανευρωπαϊκά, με όλες τις διακρίσεις και επίσης τα παιδιά πλέον που μπορούν και διεκδικούν ώστε να πάρουν και τα επόμενα, τα εφόδια που δίνει το κράτος στο να παίρνουν σε ένα πανεπιστήμιο. Ισχυρό κίνητρο. Ναι, ισχυρό κίνητρο αυτό. Βέβαια, κανείς από εμάς, όπως με όσους προπονητές που μιλάω και εκπαιδευτές, όχι μόνο εδώ στην Κρήτη, αλλά γενικότερα, δεν ασχολούνται πολύ με τη μεροδοτήση των παιδιών. Ασχολούμαστε περισσότερο με τη διαπαιδαγώγηση, ασχολούμαστε περισσότερο με το αυτό που είπε και η Ζένια πριν, να περάσουμε το μήνυμα, να πάρουμε την εμπειρία μας, να γίνουμε δυνατοί χαρακτήρες. Το μετάλλιο σίγουρα κάποια στιγμή θα έρθει. Σωστά, σωστά. Ζένια, πες μας πώς είναι να βρίσκεσαι μεταξύ της ελίτ, θα λέγαμε, του αγωνίσματός σου, να συμμετάσχεις σε τόσο κορυφαία πρωταθλήματα όπως είναι τα παγκόσμια, τα βαλκανικά, τα ευρωπαϊκά που λαμβάνεται μέρος έτσι και όχι μόνο να λαμβάνεις μέρος αλλά και να διακρίνεσαι. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά που εισπράττεις μέσα από αυτή την εμπειρία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εννοείται πως είναι σημαντικά και είναι πιο πολλά σημαντικά για την ψυχή μας και πώς θα καλλιεργηθούμε σαν άνθρωποι και στο μέλλον. Δηλαδή, όλα αυτά είναι ένα εφόδιο για το μέλλον. Και πιο πολύ, δηλαδή, δεν μετράει το μετάλλιο ή αν νικήσουμε κάποιον αγώνα, αλλά σημασία έχει να καλλιεργηθούμε σαν άνθρωποι, σωματικά, ψυχικά. Και είναι τιμή μας να εκπροσωπούμε την Ελλάδα στο εξωτερικό, σε ένα βαλκανικό, πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό και για την προσπάθεια που κάνουμε. Δηλαδή, το μετάλλιο, όπως είπε ο δάσκαλος, θα έρθει. Σωστά. Πάντως, να πούμε ότι στα παιδιά ενδεχομένως που μας παρακολουθούν, ότι πίσω έτσι από αυτό το μετάλλιο και από την παρουσία σας σε τέτοιες διοργανώσεις, κρύβεται πάρα πολύ δουλειά, Ζένια, έτσι. Εννοείται. Σκληρή δουλειά. Επίπονη, συστηματική δουλειά, πίστη στο αποτέλεσμα, έτσι, όλο αυτό. Δεν είναι σίγουρα δεν είναι εύκολο, δάσκαλε, έτσι. Φυσικά. Χωρίς δουλειά δεν γίνεται τίποτα. Πάνω απ' όλα είναι αυτό. Ακατάπαυστη δουλειά. Ακατάπαυστη δουλειά. Και όχι για ένα χρονικό διάστημα 2 μηνών. Αυτό ξεκινάει από. Χτίζεται. Δεν μπορείς να πάρεις έναν αθλητή από το. Στα 15 του κάνεις πρωταθλητή. Αυτό χτίζεται σιγά σιγά από μικρή ηλικία. Και έτσι δεν χρειάζεται τη βιασύνη. Και έτσι δεν χρειάζεται και αυτό για μας. Και αυτό λέμε για μας ότι είναι καθαρός αθλητισμός σε εμάς τουλάχιστον προσωπικά. Συγκεκριμένα σε εμάς. Στο ζιζίτσου. Δεν χρειάζονται ούτε ουσίες, δεν χρειάζεται τίποτα, απλά όλα χτίζονται από μικρή ηλικία. Και μιας και αναφέρεστε σε αυτό, επειδή μπορεί να υπάρχουν γονείς και παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το ζιουζίτσου, σε ποιες ηλικίες απευθύνεστε, δηλαδή από πόσο χρόνο ένα παιδί μπορεί να ξεκινήσει να ασχολείται με το άθλημά σας? Ένα παιδί που είναι και μέσα τώρα στους αγώνες, ο οποίος πήρε την δεύτερη θέση, Σαμιώτης, Γιάννης, αυτό το παιδί μου το φέρανε ήταν 4 χρονών και ήταν 3. Ναι. Οπότε δηλαδή ξεκίνησα από, ήταν ένα έναυσμα για μένα, μια έτσι, πώς να το πω, πρόκληση. Μια πρόκληση ακριβώς, να με βάλει στη διαδικασία να ξεκινήσω να δουλεύω με μικρά παιδιά. Mm-hmm. Μικρά παιδιά εννοώντας τώρα πλέον από 3,5 ετών, τελειώντας το παιδικό ή ακόμα και στο παιδικό να μπορούμε να συνεργαστούμε, νήπιο προνήπιο, δηλαδή τις ηλικίες έχουμε. Και μπορούν να 3,5, 4 και 5 ετών, να συνεργαστούν και να αφομοιώσουν πράγματα. Ακριβώς γιατί. Έχουμε επιλέξει μέσα από, εγώ προσωπικά μέσα από τις πολεμικές τέχνες και άλλοι συνάδελφοι το κάνουν αυτό, να πάρουμε ένα σχεσιολόγιο που αυτό να το βάλουμε μέσα από παιχνίδια στα μικρά παιδιά αυτά. Mm-hmm. Και έτσι βρίσκουμε και το κίνητρο, ο ενθουσιασμός στα μικρά παιδάκια. Μπορεί να είναι λίγο το μάθημα μπεμπέ που λέμε καμιά φορά. Όμως από εκεί χτίζεις τα παιδιά. Προσαρμόζεται στις ηλικίες των παιδιών. Ζένια, ο επόμενος τώρα αγωνιστικός στόχος ποιος είναι μετά, γιατί έχει ανέβει ο πύχης ήδη πολύ ψηλά, οπότε φαντάζομαι ότι και σε είναι οι προσδοκίες σου ανεβαίνουν, έτσι δεν είναι? Εννοείται, ανεβαίνουν οι προσδοκίες και συνεχίζοντας την προπόνηση, θα ήθελα να πάρω μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει το 2024 τον Νοέμβριο στην Κρήτη μας, στο Ηράκλειο. Και είναι μεγάλη ευκαιρία, ούτε έξοδα, είμαστε στον τόπο μας
και πιστεύω θα ήταν τιμή μας να συμμετάσχουμε. Να το ευχηθούμε, να πάνε όλα καλά. Coach, αυτό είναι το επόμενο, αυτό, η επόμενη πρόκληση. Η επόμενη πρόκληση είναι αυτό. Είναι και το Πανευρωπαϊκό στη Ρουμανία. Αλλά έχουμε την τύχη φέτος να πάρουμε τους αγώνες εδώ στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Έχουμε ξαναγίνει παγκόσμιο πρωτάθλημα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και ξανά τώρα για τα παιδιά που θα είναι ένα μεγάλο κίνητρο. Και μέσα από αυτό θα μπορούν να διεκδικήσουν και άλλα πράγματα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας και εμείς και τα παιδιά και οι γονείς από την άλλη να τρέξουν και να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Να το ευχηθούμε, να πάνε όλα καλά. Εγώ ήθελα να αναφέρω γιατί είδαμε και κάποια στιγμιότυπα από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Είχαμε κλείνοντας. Και εκεί επίσης μια κλείνοντας, ναι, ωραία. Άλλη μια μεγάλη διάκριση για μας, για τη σχολή μας και για το Ηράκλειο γενικότερα. Μια τρίτη θέση στην Ψηλάκη Σοφία. Και μία έβδομη θέση ζωή μέχρι τον Ιωάννη. Πολύ σημαντικό και ευχόμαστε τα καλύτερα στα υπόλοιπα παιδιά. Και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.